στριμώξει κατέθεση. Το πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μισό λεπτό. Και όχι μόνο, είναι άλλο. Αφορά και άλλες περιόδους. Μισό λεπτό. Mm. Ενώ λοιπόν ο στόχος ήταν ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ, ξαφνικά μετά από 40 μέρες βλέπουμε μία σούπα ιστορία και λέει κάτσε να ψάξουμε όλα, να δούμε από το 98 μέχρι το 2011. Ναι. Άρα λοιπόν η στόχευση η αρχική πάρθηκε πίσω, να έχουμε να λέμε τώρα να ψάξουμε γενικά. Κάπου ο Βενιζέλος τι είχε πει? Είχε πει το εξής, ότι εμείς τουλάχιστον για την περίοδο που ο Βενιζέλος ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, όχι μόνο δεν φοβόμαστε τίποτα, αλλά και θα φανεί μέσα στη συζήτηση Βουλή, είναι η περίοδος όπου με τον πλέον διαφανή τρόπο νομιμοποιήθηκε δια αποφάσεων της Βουλής η σύμβαση, η οποία ήταν εντελώς διαφορετική από τη σύμβαση που είχε υπογραφεί και εφαρμόστηκε από το διάστημα 2000-2002. Άρα θα την ψηφίσετε την εξεταστική? Μισό λεπτό. Θα ψηφίσουμε μια εξεταστική. Αφού είστε καθαρός ουρανός, τι φοβάστε? Μισό λεπτό. Ακούστε κύριε οικονόμου. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην αποτυχία της στρατηγικής του προσπαθεί να κάνει αντιπερισπασμούς με διάφορα τερτύπια και να είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση όπου η χώρα θα είναι μια ανοιχτή εξεταστική επιτροπή, η Βουλή δεν θα κάνει τίποτα άλλο από το να ψάχνει ό,τι του έρχεται του καθενός. Όχι, μάλιστα, εμείς δεν θα συνενέχουμε σε αυτή τη λογική. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, για από να πάτε πέρα, για το σκάνδαλο, είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί όλη η κατάσταση στα ναυπηγεία? Όχι, όχι, όχι. Και εγώ μας ρωτούσα και το ΣΥΡΙΖΑ γιατί μόνο στα ναυπηγεία Σκαραμαγκιά και Λευσίνας. Άλλο είναι εκεί. Να σας πω κάτι. Θα μας το πει μετά. Αυτό που εμείς επιμένουμε και λέμε είναι ότι η σύμβαση αυτή η οποία υπογράφηκε και δεν εφαρμόζεται, πρέπει να το δούμε πώς θα μπορέσουμε να απεμπλέξουμε αυτή την ιστορία, ναι, για να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία και, εν πάση περιπτώσει, να μην απολυθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να μας πείτε και για τα υπονοούμενα που αφήνετε, για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, ναι, 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 και για τις σχέσεις. Ακριβώς. Και για... Τα υπονοούμενα δεν είναι υπονοούμενα, είναι σαφείς δηλώσεις. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει μια ιστορία τα αντισταθμιστικά ωφέλη που και στις συμβάσεις πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν, ναι, και ήταν ο τομέας μέσα από τον οποίο διακινήθηκαν οι μίζες. Και είναι τραγικό. Και αυτά υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πάλι λέει τα αντισταθμιστικά ωφέλη, δεν λέει? Δεν γίνεται τη μέσα στην εξεταστική, ναι, του πρόσωπου, ναι, ότι κακώς εγκαταλείφθηκαν τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Μια ιστορία δηλαδή την οποία για τη Siemens ο κ. Παπαδημούλης έλεγε ότι ήταν η μεγαλύτερη δίωδος μίζας στα αντισταθμιστικά ωφέλη και τώρα έρχεται να υποστηρίξει. Ακόμα περιμένω να δούμε που πήγε το εκατομμύριο. Και ακόμα άλλο ένα, ότι σε αυτή τη σύμβαση έχουν γίνει 26 συνεδριάσεις στις επιτροπές και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Μες. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 2 χρόνια δεν είχε διατυπώσει αυτές τις απόψεις. Άρα, τι ήταν αυτό που τον ώθησε σήμερα μετά από 2 χρόνια να επανέρχεται σε αυτό το θέμα? Μάλιστα. Αυτό όλο μας κάνει. Όχι να ταυτίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σόν και καλά ότι εμείς θα πούμε ονόματα. Αυτό, ναι, που είπε όμως ο Βενιζέλος στον κύριο Τσίπρα, ότι βγήκε νωρίς στην πιάτσα. Όπως και με τα φάρμακα. Mm-hmm. Δεν εννοούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σώνει και καλά, ξέρω εγώ. Έχει διαπλοκή με κάποιους επιχειρηματίες. Είναι όμως μια. Το είπατε ευθέως. Είναι μια απόδειξη ότι τελικά βρίσκεται πίσω. Τώρα, θελημένα θέλετε, αυτό μένει να αποδειχτεί. Διότι δεν έχω μάθει να επικοινωνώ με τον τρόπο που ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει. Δηλαδή, να μας σπηλώνει και να μας συκοφαντεί. Εγώ δεν θέλω να πάρω τη διαθέση. Λέω όμως ότι αντικειμενικά πλέον εξυπηρετεί κάποια τέτοια συμφέροντα. Κύριε Καραγκούνη, εσείς γιατί δεν την ψηφίζετε την πρόταση? Πριν από τις εκλογές,